σχεδόν μισό ημίχρονο δράσης, 2,5 λεπτά πάμε τώρα. Φυσικά αυτό που εκνοθυμόμαστε είναι το μοναδική στιγμή όταν ο Ελαραμπή έβαλε την μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη, αλλά ήταν σε αντικανονική θέση όταν πήγε προς την μπάλα. Ήρθε η έρδια από νωρίς, βάρινε. Ο Ολυμπιακός υπερτερεί στον αριθμό των στημένων που κερδίζει περιμετρικά της αμυντικής ζώνης του ΠΑΟΚ. Και εδώ με τον Έλαμπ Ντελαουή φτάνει σε μια πλεονεκτική θέση και κερδίζοντας μια δεύτερη μπάλα ο Ελαραμπή μπαίνει ουσιαστικά με την μπάλα μέσα στα δίχτυα, αλλά τον γκολ αυτό το κέρδισε ο Ολυμπιακός από την πτέρυγά του, από το γεγονός ότι εκεί ήταν πιο σε μεγαλύτερη εγρήγορση, θα έλεγα, ο ακραίος του ποδοσφαιριστής. Ανανέωσε μια επίθεση που φαινόταν να έχει τελειώσει. Μια... εδώ τελειώνει η επίθεση, αλλά την ανανεώνει ο Ολυμπιακός. Την, αν θέλετε, ολιγορία του Βιερίνια, ήταν αρκετά χαλαρός. Το κλέψιμο, το γύρισμα και ο Ελαραμπή από το ύψος της μικρής περιοχής. Άλλη μια assist τον Ματία Βαλμπουένα. Επιβεβαιώνουν και ο ένας και ο άλλος ότι είναι η καλύτερη του ελληνικού πρωταθλήματος σε αυτό. Ο ένας στο να σερβίρει και ο άλλος στο να εκτελεί, πράγμα και οι αριθμοί που είχαν δείξει από τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Πάω ο Ολυμπιακός 0-1 και cooling break, λένε, διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην Τούμπα με αυτή την εκτέλεση του Γιουσέφ Ελαραμπή. Πρέπει να μας έκανε λίγο εντύπωση στην αρχή που οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομακρύναν λίγο βιαστικά την μπάλα. Δηλαδή, προσπαθούσαν ακόμα και εύκολες πάσες να τις περάσουν προς το κέντρο, αλλά τις απομακρύνανε αποφεύγοντας το ρίσκο. Και όπως αποδεικνύεται από τη συγκεκριμένη στιγμή, ίσως κάναν καλύτερα. Γιατί φάνηκε ότι ακόμα και στον Βιερίνα, έναν παίκτη με πολύ καλή τεχνική, το κοντρόλ του δεν ήταν το ιδανικό και η μπάλα σχεδόν στρώθηκε στον Βαλμπουένα. Γι' αυτό λέμε ότι το ξεκίνημα κρύβει πολλές παγίδες. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να το πληρώσει στην συγκεκριμένη φάση. Άλλη μια φορά το γκολ του Ολυμπιακού με το σερβίρισμα από τον Βαλμπουένα και το τελειώμα τον Ελαραμπή που βρέθηκε μπροστά από τον Μιχάη με μόνο τον Πασχαλάκη απέναντί του. Για το γκολ. Μια ονειρεμένη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον 33χρονο Μαρκινό Στράικερ Ολυμπιακού.